Καταλαγιάς, έχουν πέσει λίγο οι εντάσεις εδώ στο στούντιο μετά το διάλειμμα αυτό. Νομίζω, πάμε στον κύριο Σκουρλέτη. Θα ολοκληρώσω αυτό που... Κλείνουμε την τοποθέτηση στο προηγούμενο ζήτημα. Πάμε στον Κωστή Χατζηδάκη και φεύγουμε αμέσως μετά στα ζητήματα του Υπουργείου σας. Έλεγα ότι τα σημερινά προβλήματα της ΔΕΗ οφείλονται στην ανυπαρξία μιας ενεργειακής στρατηγικής των προηγούμενων ετών, η οποία συνίσταται πρώτα απ' όλα στην εγκατάλειψη των επενδύσεων εκ μέρους της ΔΕΗ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που ήταν ο χρυσοφόρος τομέας και αυτός ο οποίος συνειδητά εκχωρήθηκε σε άλλα συμφέροντα. Δεύτερον, δεν υπήρξε καμία πολιτική διασυνδέσεων από την ηπειρωτική χώρα με τα νησιά, πράγμα το οποίο ανέβασε πάρα πολύ το κόστος των οίκων, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, και συντηρούσε και κυκλώματα που σχετίζονταν με την τροφοδοσία με καύσιμα των συγκεκριμένων υποσταθμών της ΔΕΗ. Ήταν συγκεκριμένα συμφέροντα. Ξέρετε, δεν υπάρχουν μόνο καθυστερήσεις και αμέλειες. Κάποιοι κερδίζουν από τις αμέλειες. Εμείς λοιπόν παραλάβαμε ένα δυσθεώρατο χρέος από τα οίκο της κυβέρνησης Σαμαρά και δώσαμε 320 εκατομμύρια το 2017 για την αποπληρωμή τους, για να μην τα επιβαρυνθεί ο πολίτης όπως μας το προτείνανε. Και θυμόσαστε ότι λέγανε ότι θα αυξηθούν τα τιμολόγια. Δεν αυξηθήκανε τα τιμολόγια. Να σας πω και άλλα πράγματα που κάνανε. Επί των ημερών της κυβέρνησης, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, και τα θέματα του Υπουργείου, υπήρξαν και λάθος επενδύσεις. Υπήρξε αυτή η μέγα επένδυση της Πτολεμαΐδας 5, τη στιγμή που όλοι λέγανε ότι ο Λιγνίτης δεν μπορεί να είναι ένα κρατικό μονοπόλιο, και μας προειδοποιούσαν απ' έξω οι ξένοι και ήταν γνωστοί ότι υπήρξε η προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και επικρέμεται αυτή η υπόθεση και δεν κάναν τίποτα περί αυτού. Αντίθετα, επενδύσανε στην Πτολεμαΐδα 5 1,5 δις το κόστος της Πτολεμαΐδας 5 σε μια εταιρεία που δεν έκανε όλα τα υπόλοιπα και είχε προβλήματα. Βάλαν το ΕΤΙΔΕ, το λεγόμενο τον πρόγονο του ΕΝΦΙΑ, αν θυμάστε, να εισπράτεται από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ήταν η πρώτη έκρηξη των χρεών και επί των ημερών μας κάναμε τις ρυθμίσεις των 36 δόξεων και υπήρξε η πρώτη φορά η αποκλιμάκωση των χρεών, γιατί θυμάμαι την πρώτη μήνα πάνω από 500.000 καταναλωτές είχαν μπει και ρυθμίζανε. Και τελειώνω λέγοντας το εξής. Στο δε τομέα της ενέργειας κυριολεκτικά κάναν εγκλήματα, όπως την υπόθεση του ΔΕΣΦΑ, που μας πήγανε χειροπόδαρα σε αυτή την ιδιωτικοποίηση και ευτυχώς ακυρώθηκε λόγω της αλλαγής του κανονισμού τιμολόγησης. Επί των ημερών μου έγινε αυτό στο Υπουργείο Ενέργειας και σώθηκε η εγχώρια αγορά από μια επιβάρυνση 500 εκατομμυρίων που θα την πληρώνανε κυρίως οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο ως καύσιμο και τα νοικοκυριά. Αποτέλεσμα είναι να ξαναγίνει διαγωνισμός, γιατί ήταν μια δέσμευση, και να γίνει με ένα τίμημα 30% παραπάνω από ό,τι είχε συμφωνήσει η κυβέρνηση Σαμαρά, με διαφορετική συμφωνία μετόχων. Προσέξτε τώρα, γιατί υπάρχει και εθνική διάσταση, η οποία δίνει το δικαίωμα του βέτο στο ελληνικό δημόσιο που παραμένει μέσα ως μικρός μέτοχος, το οποίο το είχαν ξεχάσει να το βάλουν, και δίναν τη δυνατότητα στους Αζέρους να πουλήσουν μελλοντικά σε όποιον θέλαν το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου. Όταν οι Αζέροι, ξέρουμε τι σχέση έχουν με την Τουρκία. Αυτός λοιπόν είναι ο πατριωτισμός, ο νεοφιλελεύθερος πατριωτισμός της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Χατζηδάκη. Άκουσα τον κύριο Σκουρλέτη, ο οποίος επί 7-8 λεπτά θρηστικά αντομετρήστηκε. 7-8 λεπτά. Ναι, πριν από τη διακοπή και μετά από τη διακοπή τόσο μιλάει. Βάλετε και τις διαφημίσεις. Και 50 να μιλάει.